Το δρόμο για 100.000 φορολογούμενους πήραν τα πρώτα ραβασάκια της περαίωσης σε υποθέσεων με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να ταχυδρομεί τα πρώτα ειδοποιητήρια. Καταλητική ημερομηνία για την αποδοχή των σημειωμάτων περαίωσης και προκαταβολή του φόρου είναι η 18η Νοεμβρίου. Ξεκίνησαν ήδη να αποστέλλονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα πρώτα σημειώματα περαίωση φορολογικών δηλώσεων. Ε, βάσει του νόμου 3888 του υπάγονται στην περαίωση φορολογικών δηλώσεων όλες οι υποθέσεις των επιθευματιών οι οποίες έχουν ακαθάριστα έξοδα, τζίρο που λέμε, μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετέ είναι όμω και οι κατηγορίε όσων δεν υπάγονται στην περαίωση. Δεν υπάγονται υποθέσει φορονομι... φορολογιών πλοίων, φόρου μεγάλη ακίνητη περιουσία, κληρονομιών, δωρεών. Δεν υπάγονται επίση οι αγρότε του ειδικού καθεστώτος, Επισημένου του ειδικού καθεστώτος οι αγρότες οι οποίοι είναι στο κανονικό καθεστώς υπάγονται γιατί λειτουργούν ως επαγγελματίες. Επίσης ε, δεν υπάγονται οι εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κυρίω η υπερέωση αφορά το μεγαλύτερο μέρο των επαγγελματιών που έχουν βιβλία Α και Β κατηγορία. Επιχειρηματίε ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι στο στάδιο του ελέγχου, τα οποία έχουν κάνει προσφυγέ και είναι στα δικαστήρια. Υπάγονται και αυτές οι υποθέσεις, εφόσον βέβαια δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση. Ε, θεωρούμε ότι αυτή η υπερέωση είναι ένας τρόπος για να ελεγχθούν τα βιβλία, εφόσον ο φορολογικός μηχανισμός δεν μπορεί να κάνει τακτικούς ελέγχους στο σύνολο των φορολογουμένων και οι φορολογούμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στα σημειώματα που θα λάβουν στη ρύθμιση αυτή που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών υπάγονται όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις μέχρι 31-8 του 2000 και αφορών βέβαια τις προγενέστερες χρήσεις. Όσοι παραλαμβάνουν το σημείωμα μπορούν να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις και να κλείσουν σταδιακά τις χρήσεις τους. Όταν λάβουν το σημείωμα θα δουν τις χρήσεις οι οποίες περαιώνονται σύμφωνα με το νόμο που προανέφερα και έχουν δικαίωμα εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των χρήσεων που αναφέρεται στο σημείωμα του καθενός να κλείσουν έναν ορισμένο αριθμό χρήσεων ε, αρχής γενομένης από την πρώτη ανέλεγκτη χρήση. Φέρει αν έχει πέντε χρήσεις από το 2004, 5 και δόθε μπορεί να κλείσει τις δύο-τρεις ανέλεγκτες χρήσεις και σε μια επόμενη φορά μπορεί να κλείσει και τι επόμενε χρήσει. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί συνοστισμό στις εφορίε, ανάλογα με την ημερομηνία αποστολή του εκαθαριστικού, θα δίνεται και το ανάλογο χρονικό περιθώριο αποδοχή του σημειώματο. Όπω τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών, όσοι γυρίσουν την πλάτη στην περαίωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον τακτικό έλεγχο τη εφορία. Ο τρόπο πληρωμής είναι τα ελάχιστα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι επιδευματίε. Όσοι τηρούν βιβλία πρώτη κατηγορία, 300 ευρώ όσοι τηρούν βιβλία δευτέρα κατηγορία, οι μεν έμποροι επαγγελματίε το ελάχιστο 500 ευρώ αναχρήσει πάντα και οι ελεύθεροι επαγγελματίε 700 ευρώ. Και όσοι τηρούν βιβλία τρίτη κατηγορίας, 700 ευρώ οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίε 1000 ευρώ. Ε, εφόσον λάβουν και πάλι λέω το ειδικό σημείωμα που θα προσκομιστεί, που θα το σταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τότε μπορούν να έρθουν στην ΔΟΗ ή εάν έχουν τη δυνατότητα να πάνε και σε κάποια τράπεζα να εξοφλήσουν τα σημειώματα. Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεσή τους για να τους λύσουμε τυχόν προβληματισμούς που έχουν.